Λοιπόν, ναι, νοικοκυρά. Δεν έχουμε νερό. Έχουμε τα φίλτρα στις βρύσες. Αν έρχεται καμιά στάλα, βάζουμε διπλές γάζες για να πίνουμε τα χόρτα. Μόνο τα χόρτα. Λοιπόν, ναι, απ' όλα. Λοιπόν, δεν υπάρχει νερό ο Κοσμάκης. Όλοι μας. Δεν είναι νερό. Πάνε να ανοίξετε τη βάνα. Ποιος είπε κάποιος κύριος. Τη βάνα και πάνε να δείτε πώς θα έρθει. Δεν πληρώνει νερό κανένας. Αν είναι όλοι σύμφωνοι, νερό δεν θα πληρώσουμε κανένας. Κανένας. Και εγώ πάνουμε. Μίσο, φύγε από εκεί. Θα πεθάνουμε. Όλοι έχουν αλλάξει από δύο πλυντήρια εδώ. Αυτή είναι η βρύση, λεγόμενη βρύση. Δεν βγάζει σταγόνα. Το «Μια βροχή θα μας σώσει» ταιριάζει γάντι στην περίπτωση των 300 και πλέον κατοίκων της κοινότητας Ψάρι στο Δήμο Ανδραβίδας Κιλίνης, οι οποίοι βιώνουν μια ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου καθώς δεν έχουν στάλα νερό στα σπίτια τους. Υποχρεώνονται καθημερινά στον Γολγοθά ανέβρεσης ποσοτήτων νερού από πηγές, τα βουνά και τα λαγκάδια, ώστε να το κουβαλάνε με κουβάδες, βαρέλια και μπουκάλια, τουλάχιστον για να πληθούν και να εξυπηρετήσουν όπως κάποιες βασικές τους ανάγκες. Όταν δε το νερό έρχεται, κάποιες φορές τις βρύσες τους αντικρίζουν μαυρίλα και λάσπη. Και τα σκουπίδια. Ναι, κοιτάξτε να δείτε το χώμα αυτό που είναι τη μαυρίλα. Λες και είναι στη Σατορίνη που έχει πάρει φωτιά εκεί πέρα και έχουν καεί τη μαυρίλα. Ορίστε, άντε με αυτό το νερό να πληθείς, να κάνεις μπάνιο. Χτες το πρωί συγκεντρώθηκε σχεδόν ολόκληρο το χωριό στην κεντρική πλατεία προκειμένου να καταγγείλουν στους δημοσιογράφους της εφημερίδας Πατρίς και της ΣΟΡΤ για αδιαφορία και κοροϊδία τους υπεύθυνους της Δημοτικής Αρχής που υπόσχονται πως το πρόβλημα με τις γεωτρήσεις θα αποκατασταθεί. Έφτασε καλοκαίρι, το πρόβλημα όχι απλά παραμένει, αλλά γίνεται εντονότερο, ενώ οι ετεροδημότες που ήρθαν να περάσουν λίγες μέρες διακοπών στα Πάτρια Εδάφη ετοιμάζονται να μαζέψουν βαλίτσες. Μια απαράδεκτη κατάσταση που τους έχει οδηγήσει σε οργή και απελπισία. Εγώ είμαι 13 μέρες εδώ, δεν είδα μία σταγόνα νερό στη βρύση μου. Μιλάω με τον κύριο Αντιδήμαρχο 3 φορές ημερησίως. Δεν μπορεί να κάνει, λέει, τίποτα εκείνος, γιατί δεν συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει όμως. Εμείς πληρώνουμε και απαιτούμε να έχουμε νερό. Κάτι που είναι κάτω από τα πόδια μας, έτσι τους είπα εγώ. Και δεν μπορούμε να έχουμε νερό. Κουβαλάω από όπου βρω βρύση. Στη θάλασσα είναι, στο βουνό είναι. Θα δείτε το αυτοκίνητο με μπετόνια να κουβαλάω νερό για να πληθώ εγώ ίδιος. Ξέχωρα από τα υπόλοιπα. Το να το πιούμε, αυτό το έχουμε ξεχάσει εδώ και κάποια χρόνια. Και αγοράζουμε τα μπουκάλια. Ωραία. Αν κάνουν απεργία οι εταιρείες με τα νερά, δεν θα έχουμε από εκεί νερό. Θα πεθάνουμε επί τόπου. Αν είναι δυνατόν. Εδώ συμβαίνουν όμως αυτά. Είμαστε Ζιμπάμπουε. Αυτό ξέρω να πω. Όλοι είναι απαράδεκτοι. Από το πιο πάνω μέχρι το πιο κάτω. Όλοι, ό,τι χρώμα κι αν έχει ο καθένας, είναι απαράδεκτοι. Στη γη του παραδείσου που μας λένε τον ομό Ηλίας, να μην έχουμε νερό. Το βασικό μας πρόβλημα και το αίτημα είναι με την απερχόμενη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχουμε νερό, όχι να πιούμε, να πληθούμε, δεν έχουμε. Μας κοροϊδεύουνε. Πάει στο δεύτερο χρόνο. Στο δεύτερο χρόνο σημαντικό, δηλαδή φέτος έχει τελειώσαμε. Έχουν στερέψει βρύσεις δηλαδή εδώ. Δεν δουλεύουν γεωτρήσεις. Μας κοροϊδεύουνε σήμερα στον έναν εργολάβο, σήμερα στον άλλον και έτσι. Δηλαδή τι μικρά παιδιά είμαστε. Μαγειρεύετε, πώς πλένετε τα ρούχα. Πώς πλένουμε. Βάνουμε το τενεκέ το βράδυ ή βαρέλια μα έχω και γιομίζει όξο που εκείνο που βάνουμε το λάδι και ερχόταν τα παιδιά μας από την Αθήνα σήμερα περιμένουν να έρθουν. Με τι να πληθούνε. Να έρχονται εδώ τα παιδιά μου ένα μήνα, 20 μέρες και να μην έχουν νερό να πληθούνε και να πληρώνω 120 δραχμές πλήρωσαν την άλλη φορά. Ντροπή στους. Εδώ να μην έρθουν για ψήφο ξανά. Θα τους βάλουμε με γιαούρτι σε αυγά. Τέρμα. Έχεις αυγά. Δεν θα ξαναέρθουν για ψήφο εδώ κανένας. Μας έχουν μέχρι εδώ φέρει τώρα. Να μην έχουμε, ήρθαν τα παιδιά μου σήμερα να μην έχουν στάλα νερό να πιούνε. Να πληθούν επιτέλους. Αγοράζω τη βάρδα. Η λύση δεν είναι ότι να μην πληρώσω. Ναι, να πληρώσω. Ναι, το νερό που μου ανήκει. Αλλά να υπάρχει νερό. Δεν υπάρχει νερό. Αυτή είναι η λύση. Νερό πόσιμο. Έχουμε κάνει αναλύσεις και στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Ακατάλληλο το νερό ακόμα και για τα δέντρα. Ακατάλληλο το νερό. Όχι μόνο για να το πιούμε. Θα πληρώσω, ναι, να υπάρχει νερό. Η μόνη λέξη νερό. Να υπάρχει νερό. Δεν διανοείται. Μια ολόκληρη μέρα να μην έχει σταγόνα νερού στην πλήρη. Δεν τρέχει καθόλου νερό. Όχι καθόλου νερό. Αλλάξαμε προσωπικά στο σπίτι, άλλαξα πλυντήριο. Χάλασε το πλυντήριο.
ήρθε με αέρα, ήρθε με χώμα, χάλασε το πλυντήριο. Και όχι μόνο αυτό, δεν υπάρχει νερό πόσιμο. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν οι κάτοικοι, το νερό μετά από μετρήσεις έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο ακόμα και για το πότισμα των δέντρων. Την ίδια ώρα καλούνται από τη Δημοτική Αρχή να πληρώνουν τους λογαριασμούς ίδρυυσης. Έφτασε όμως ο κόμπος στο χτένι. Δηλώνουν αποφασισμένοι να μην ξαναπληρώσουν μέχρι να λυθεί οριστικά το πρόβλημά τους και να δουν επαρκές και καθαρό νερό στις βρύσες τους, ενώ καλούν τους αιρετούς να μην επισκεφθούν ξανά την περιοχή τους, χαρακτηρίζοντάς τους ανεπιθύμητους. Απαράδεκτη. Το 2014 δεν νοείται να υπάρχει έστω μισό σπίτι χωρίς το μεγαλύτερο αγαθό. Ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά, το νεράκι. Δεινοπαθούμε. Δηλαδή πάμε τουαλέτα, δεν έχουμε να πλύνουμε τα χέρια μας. Θα μας στερήσουν οι ασθένειες. Τι κατάσταση είναι αυτή. Αγοράζουμε νερό για να μπορέσουμε να πλύνουμε τα χέρια μας, να μαγειρέψουμε, να κάνουμε μπάνιο. Οι περισσότεροι, εμείς έχουμε μαγαζί, αναγκαζόμαστε και βάζουμε δοχεία. Τώρα αρχίσανε και οι δεξαμενές. Δεν γεμίζουν πια. Τι θα γίνει? Για ποιο λόγο? Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει κράτος το οποίο λέει ότι θα πάει μπροστά και θα ευδοκιμήσει τη στιγμή που πεθαίνουν οι πολίτες του. Είναι απαράδεκτο και να μην ξανάρθει κανείς, μα κανείς, δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι, στο χωριό μας να ζητήσει ψήφο και να ζητήσει οτιδήποτε άλλο. Απαράδεκτο. Θα τον ελιντσάρουμε, σας το εγγυώμαι. Και παρόλο που είμαι επαγγελματίας, τολμώ και μιλώ έτσι. Η αγανάκτηση έχει ξεχυλήσει. Εγώ ήρθα από την Αθήνα για να κάνω διακοπές ένα μήνα στο χωριό μου, να υποστηρίξω και θα φύγω. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο απαξιώνω το χωριό μας. Για ποιο λόγο? Και μικρά παιδιά. Και μικρά παιδιά υπάρχουν και λοιπά. Δηλαδή δεν είναι μόνο το νερό να το έχουμε μόνο να πληθούμε, είναι να πίνουμε πρώτα απ' όλα. Να μαγειρεύουμε, να πλένουμε τα πιάτα με νερό, όχι να τα περνάμε με τα αποξίδι, γιατί κόρια ότι όταν βάζεις μέσα στο αυτό το νερό, όλο άμμο κάτω. Τι να πεις από αυτό? Ψηφίζουμε δημοτικούς άρχοντες για να έρχονται να λύνουν τα προβλήματα των δημοτών. Αυτοί αντί να λύνουν τα προβλήματα, δημιουργούν προβλήματα. Εδώ και πολλά χρόνια η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε, συνεχίζει το ίδιο πρόβλημα που έχουμε στο χωριό μας. Και λένε τώρα οι κύριοι που απέρχονται ότι δεν ενδιαφέρονται γιατί φεύγουν και τα λοιπά. Τόσα χρόνια πριν που ήταν απάνω και δεν ήταν για να φύγουν, τι κάνανε? Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Πληρώνουμε νερό και νερό δεν έχουμε. Νερό δεν πίνουμε, δεν πλενόμαστε, δεν μαγειρεύουμε, δεν είναι για μπάνιο. Λοιπόν, και νερό που δεν πίνεται δεν πληρώνεται. Κι όμως το πληρώνουμε και αν δεν το πληρώσουμε το ρίχνουν στην εφορία, σύν το ότι αγοράζουμε και μας στοιχίζει ο Τσίτσικας Αηδόνη. Κι όμως αυτοί μας λένε σήμερα θα έχετε, αύριο θα έχετε, μεθαύριο θα έχετε. Όχι, μέχρι εδώ δεν πάει. Πρέπει να έχουμε νερό. Θέλουν να το καταλάβουν. Αν δεν θέλουν να το καταλάβουν, υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι. 45 χρόνια παντρεμένοι εδώ στο ψάρι, αλλά πολλά χρόνια στη Γερμανία. Ήρθαμε και με τις οικονομίες μας και φτιάξαμε ένα σπίτι εδώ. Από τότε που έφτιαξα το σπίτι, επειδή είναι διόροφο, μου βάλανε δύο παροχές και πληρώνω δύο παροχές, χωρίς να έχω τη δεύτερη παροχή. Την πληρώνω. Γιατί κάποιοι είναι οι κουτί και κάποιοι είναι οι έξυπνοι. Πληρώνω τις δύο παροχές και νερό δεν έχω. Έχω πάει επανειλημμένος και στο προηγούμενο και στους προπροηγούμενους και στους παραπροηγούμενους για να περάσουν τη δεύτερη παροχή. Να έρθει ο Δήμος και να μου υποδείξει πού πρέπει να γίνει όλη η διαδικασία. Ακόμα περιμένω. Πώς είναι η καθημερινότητα? Τις περισσότερες ώρες της ημέρας δεν έχουμε νερό. Και αν θα έρθει λάσπη που θα πρέπει να ανοίξουμε για να καθαρίσει κατά κάποιο τρόπο. Οι περισσότεροι έχουμε βαρέλια και αφήνουμε και κάθεται το βράδυ το νερό αν έχει και τότε βάζουμε να κάνουμε τις δουλειές μας. Τα ρούχα βγαίνουν όπως είναι το μπλουζάκι σας. Κίτρινα, μουσταρδί, γκρι, μπέζ και διάφορα χρώματα. Έχω κάνει πριν 30 μέρες διπλό bypass. Στο σπίτι μου 2 μήνες δεν έχω σταγόνα νερό. Μπάνιο δεν έχω να κάνω. Λοιπόν, τι να σας πω, τα ακούσατε από όλους. Εσείς χειρουργημένους δεν μπορείτε και να μεταφέρετε από όλους? Ούτε να μεταφέρω, με μπουκάλια πλένουμε. Πήγαμε τα νερά στα χημεία δεξιά και αριστερά, δεν πίνεται, δεν μπορεί να λουστείς, βγαίνεις μαύρος. Είχαν πει και ο αντιδήμαρχος ο παλιός, λόγω ότι έχουμε μια άψογη συνεργασία στο διάλογο και ευελπιστούμε να έχουμε σύντομα ένα αποτέλεσμα,
Θα φτιάξουν τη γεώτρηση, μας είπανε. Μα τις υπάρχουν. Η γεώτρηση η μία έχει βυθιστεί. Χρήματα δεν υπάρχουν, νομίζω εγώ, για να φτιαχτεί αυτό τώρα, από διάλογο που έχει γίνει. Ό,τι μπορούν κάνουν, αλλά δεν επαρκεί το νερό. Πρέπει να βρεθεί μία άλλη λύση. Μας είχαν πει εχθές ότι το μεσημέρι θα έρθει το νερό, πράγμα που δεν έγινε. Τώρα, η καινούργια Δημοτική Αρχή έχει δεσμευτεί για αυτό και ευελπιστούμε στο καλύτερο.